Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βέβαια, θεωρεί η αστυνομία το γεγονός ότι η δράση της φοβιστικής ενέργειας που έγινε στην Πάτρα και έχει σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 7 ατόμων είναι το 7ο θύμα, στα χέρια του οποίου πιστεύεται ότι έσκασε η ισχυρή σουγόμωσης βόμβα. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν τώρα από τα μέλη του πτώματος, τα ρούχα και τα παπούτσια του να αντλήσουν οποιαδήποτε πληροφορία για την ταυτότητά του. Οξύτητα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ με αφορμή τα μηνύματα των δύο κομμάτων για τη θλιβερή επέτειο της 21ης Απριλίου. Ολιγοήμερη διακοπή και συνέχιση της δίκης αναμένεται να αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο που επαναλαμβάνει τη συνεδρίασή του την Δευτέρα 22 Απριλίου στις 10 το πρωί. Κρίσιμες συναντήσεις από τη Δευτέρα το βράδυ για την εκτόνωση της κατάστασης και για τη ματέωση των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες. Συντονιστής τους ο Υπουργός Προεδρίας Μιλτιάδης Εύερ. Με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας συναντήθηκε σήμερα ο τέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Σπύρος Κυπριανού. Στο Στρασβούργο μεταφέρει τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μιλούν αντίστοιχα τη Δευτέρα η Γενική Γραμματής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Αλέκα Παπαρίγα και η Πρόεδρος του Συνασπισμού Μαρία Δαμανάκη. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ενθαρρύνει τώρα μια πολύπλευρη διασύνδεσή της με ορισμένες από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Συνασπισμού μετά τις κατηγορίες που δέχτηκε από τις κυβερνήσεις τους ότι ενεργεί υποκριτικά έναντι των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτές στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο καθεστώς της ελεύθερης οικονομίας. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η Πολωνία, η Τσεχοσλοβακία και η Ουγγαρία βρίσκονται πολύ κοντά στην σύναψη μιας νέας συμφωνίας με την ΕΟΚ που αποσκοπεί στην εγκύτερη προσέγγιση των κρατών αυτών με την κοινότητα. Η νέα συμφωνία θα επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, εργατικού δυναμικού και κεφαλαίου από τις χώρες αυτές προς την ΕΟΚ και ακόμα περιλαμβάνει την πιθανότητα πλήρους εντάξεώς τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέχρι το έτος 2000. Οι Βρυξέλλες προέβησαν στη νέα πολιτική προσέγγιση με τα τρία ανατολικοευρωπαϊκά κράτη, θεωρώντας ότι αυτά θα αποτελέσουν το δεύτερο κύμα των κρατών που μέλουν να καταστούν πλήρη μέλη της ΕΟΚ. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από μερικά κράτη-μέλη της ΕΖΕΣ, Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθερών Συναλλαγών, που αναμένεται να εισέλθουν στην κοινότητα περί το μέσον της δεκαετίας που διανύουμε. Στο μεταξύ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε την περασμένη Πέμπτη νέο σχέδιο οικονομικής βοήθειας ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Πολωνία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των νεότευκτων δημοκρατιών των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Ας ρίξουμε μια ματιά όμως και στον αυριανό καιρό. Έθριο καιρό με νεφώσεις όμως μετά το μεσημέρι, προβλέπει για αύριο στην Αττική η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Κοντά σας και πάλι τα μεσάνυχτα.